δεν κάναμε για τις δόσεις. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε το χρέος λοιπόν και έχουμε το σχέδιο έτσι όπως διατυπώνεται από τους φίλους της κυβέρνησης, το οποίο τι λέει, θα σας κάνουμε πολλές δόσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι, ξέρω εγώ αν μου πούνε εμένα, κυρίτη χρωστά σε ένα εκατομμύριο στην εφορία και αυτή τη στιγμή η ρύθμιση είναι 40 δόσεις των 25.000 και θα στο κάνουμε 80 δόσεις των 12.500, θα πω sorry παιδιά, δεν με βοηθάει τίποτα από τα δύο. Ούτε 160 δόσεις των 6.500 με βοηθάνε, εάν δεν μειωθεί το κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο συνδέει και το δημόσιο χρέος με την εξυπηρέτησή του, αλλά και τα χρέη τα οποία έχουν οι πολίτες με την εξυπηρέτησή τους. Θα μειωθεί το κεφάλαιο. Ότι όσο και να, όσες δόσεις και να σου κάνουν μέσα στο προσδόκιμο της ζωής σου, οι δόσεις αυτές, εάν δεν είναι εξυπηρετήσιμες, δεν σε βοηθάνε. Βέβαια, και εγώ χρωστάω στην εφορία, θα μειωθεί. Για ξέρω. Για μην πω σε αυτή τη ρήπτα, περιμένω να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μου κόψει και από το κεφάλαιο. Πλάκα είναι ότι θα μειωθεί το κεφάλαιο. Μπορώ να συνεχίσω. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το κομμάτι της εισάχθειας, το οποίο δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας το περιγράψω, αλλά υπάρχει και μια παρατήρηση η οποία έχει γίνει και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή ότι τι κομμάτι των χρημάτων που χρωστάει ο καθένας μας είναι το κεφάλαιο και τι είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις, πολλά εκ των οποίων έχουν δημιουργηθεί λόγω της αδυναμίας τα τελευταία χρόνια να πληρώσουμε. Σωστό είναι αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό είναι γνωστό όμως. Το έχουμε το ρεπορτάζ με τις δόσεις σας, παρακαλώ πολύ. Πάμε να το δώσουμε.